Γεια, στην άκρη. Όπως γνωρίζετε, είχαμε μια πολύ σημαντική σύσκεψη εργασίας υπό τον Πρωθυπουργό της χώρας, το Υπουργείο Ανάπτυξης. Ιδιαίτερα αυτή την περίοδο έχει δύο κρίσιμες αποστολές που αφορούν το σύνολο της οικονομίας και της κοινωνίας. Ο πρώτος είναι να κάνουμε ό,τι περνάει από τα χέρια μας για την ομαλή λειτουργία της αγοράς και του ανταγωνισμού των επιχειρήσεων, με βασικό στόχο την αποκλιμάκωση των τιμών και ασφαλώς την ενίσχυση των μέτρων για την αντιμετώπιση της εσχροκέρδειας και οποιονδήποτε προβλημάτων υπάρχουν στην αγορά. Ταυτόχρονα, βασικός στόχος για το Υπουργείο Ανάπτυξης είναι η ιδιαίτερη συμβολή του στην ανάπτυξη ελληνικής οικονομίας, στην αύξηση του παραγόμενου πλούτου και ασφαλώς την ενίσχυση του εισοδήματος των πολιτών, του διαθεσίμου εισοδήματος, γιατί αυτό μετράει για την κάθε ελληνική οικογένεια, υλοποιώντας ένα νέο παραγωγικό μοντέλο το οποίο έχει σημαντικά χαρακτηριστικά που υπηρετούνται από τις πολιτικές αυτού του Υπουργείου, του Υπουργείου Ανάπτυξης, όπως είναι η Εθνική Στρατηγική για την Βιομηχανία με την περαιτέρω ψηφιοποίηση των επιχειρήσεων, την πράσινη οικονομία, την προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων, την ανάπτυξη της έρευνας και της καινοτομίας, τομείς στους οποίους πραγματοποιούνται μια σειρά πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα με πολλαπλασιαστικά ωφέλη για την ανάπτυξη της απασχόλησης με χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας. Ενδεικτικά, γιατί δεν είναι γνωστά στους πολίτες, θέλω να πω ότι αυτή την περίοδο υλοποιούνται πολύ σημαντικά προγράμματα αναβάθμισης 20 βιομηχανικών πάρκων με πολλές νέες θέσεις απασχόλησης, προγράμματα ψηφιοποίησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, σημαντικότατα προγράμματα 300 εκατομμυρίων το ερευνό και καινοτομό που συνδέουν την έρευνα και την καινοτομία με την παραγωγή και την οικονομία, συνδέοντας τα πανεπιστήμια μας και τα ερευνητικά κέντρα με αυτά που χρειάζεται η πραγματική εφαρμοσμένη οικονομία. Και ασφαλώς είναι σε εξέλιξη μια σειρά θέματα για τα οποία θα ενημερώσουμε αναλυτικά που αφορούν τον αναπτυξιακό νόμο και τις στρατηγικές επενδύσεις. Σε ό,τι αφορά το θέμα που ασφαλώς ξεχωριστά ενδιαφέρει ιδιαίτερα το κοινό αυτή την περίοδο, η απόφαση που λάβαμε είναι η συνέχιση όλων των μέτρων που έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση το προηγούμενο διάστημα, όλων των έκτακτων μέτρων, για ένα ακόμη εξάμηνο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου. Πρόκειται για μέτρα που έχει αποδειχθεί ότι συμβάλλουν στην αποκλιμάκωση των τιμών και είμαστε αποφασισμένοι να τα συνεχίσουμε προκειμένου να έχουμε ακόμα καλύτερα αποτελέσματα. Ταυτόχρονα ενισχύεται ο ελεγκτικός μηχανισμός της ΔΜΕΑ με 30 νέα στελέχη τα οποία θα μπουν σε δράση από 1 Ιουλίου. Ενισχύεται η πλατφόρμα e-καταναλωτής. Κάθε πολίτης θα έχει την δυνατότητα να έχει πλήρη εικόνα, έχει πλήρη εικόνα της αγοράς και ιδιαίτερα των σούπερ μάρκετ, ώστε να κάνει τις κατάλληλες επιλογές. Το μήνυμα που δίνουμε από τη σημερινή σύσκεψή μας με τον Πρωθυπουργό είναι ότι ενώνουμε τις δυνάμεις μας, οι κρατικές υπηρεσίες, το σύνολο των μηχανισμών του κράτους, με τις δυνάμεις της υγιούς επιχειρηματικότητας, με τους καταναλωτές, με τους πολίτες, όλοι μαζί έχουμε την δύναμη, ενημερωμένοι και έχοντας γνώση της κατάστασης που υπάρχει στην αγορά και των παρεχόμενων υπηρεσιών και των τιμών για τα προϊόντα, να συμβάλλουμε στην αποκλιμάκωση των τιμών και να ενισχύσουμε περαιτέρω το διαθέσιμο εισόδημα. Όλοι μαζί μπορούμε να προχωρήσουμε μπροστά και να κάνουμε πολύ καλύτερη την κατάσταση και σε αυτό ασφαλώς καλούνται να βοηθήσουν και οι εκπρόσωποι της επιχειρηματικότητας με τους οποίους αμέσως επόμενες ώρες και ημέρες θα έχουμε ξεχωριστές συναντήσεις προκειμένου να συμβάλλουν με την αντίστοιχη ευθύνη και τις σωστές τους αποφάσεις που θα οδηγούν και σε μείωση του μεσοσταθμικού κέρδους που έχουν από την αγορά και από τα προϊόντα, γιατί είμαστε σε μια κρίσιμη στιγμή που οι πολίτες και οι οικογένειες πρέπει να αισθανθούν την αποκλιμάκωση των τιμών. Θέλω καταρχάς να ευχηθώ καλή δύναμη στην νέα ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης, στον Υπουργό, στην Υφυπουργό, αρμόδια για θέματα έρευνας και καινοτομίας και καλή συνέχεια στο έργο το οποίο επιτελούν τα υπόλοιπα στελέχη, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου. Είχαμε την ευκαιρία σήμερα να κάνουμε μια συνολική επισκόπηση των θεμάτων που απασχολούν το Υπουργείο Ανάπτυξης, ξεκινώντας προφανώς από τα ζητήματα των τιμών. Απόφασή μας είναι να συνεχίσουμε
να υλοποιούμε τολμηρές διαρθρωτικές παρεμβάσεις τις οποίες έχουμε ήδη κάνει στην αγορά για τουλάχιστον ένα εξάμηνο ακόμα. Είναι παρεμβάσεις που θέλω να τονίσω έχουν αρχίσει να φέρνουν τα πρώτα αποτελέσματα. Το μήνα Μάιο είχαμε τον 7ο χαμηλότερο πληθωρισμό στην Ευρώπη, κάτω του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Και αρχίζουμε πια να βλέπουμε και ενδείξεις αποκλιμάκωσης των τιμών. Ο σκοπός δεν είναι μόνο να μιλάμε για μείωση του πληθωρισμού, κύριε Υπουργέ, αλλά για μείωση των τιμών πια στο ράφι προς όφελος του καταναλωτή, ειδικά στο σούπερ μάρκετ και ειδικά στα τρόφιμα. Και πιστεύουμε ότι η συνέχιση αυτής της πολιτικής θα μπορεί σύντομα να μας οδηγήσει σε ακόμα πιο ουσιαστικά μετρήσιμα αποτελέσματα. Να τονίσω και εγώ αυτό το οποίο είπε και ο κύριος Υπουργός. Εδώ θα χρειαστεί να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και όλοι να αντιληφθούμε ότι η συνεχιζόμενη ακρίβεια ουσιαστικά υπονομεύει την ίδια την κοινωνική συνοχή. Και το κράτος μέσα από τους ελεκτικούς τους μηχανισμούς θέλει να εξασφαλίσει μια αγορά η οποία δουλεύει ανταγωνιστικά και να εξαλείψει ολιγοπωλιακά φαινόμενα ή φαινόμενα εσχοκέρδες, αλλά σε αυτό χρειαζόμαστε και την υγιή επιχειρηματικότητα στο πλευρό μας. Είτε μιλάμε για τους μεγάλους Έλληνες παραγωγούς, είτε μιλάμε για τις εταιρείες σούπερ μάρκετ, τους Έλληνες εμπόρους, όλοι πρέπει να αντιληφθούν ότι αυτό είναι ένα στοίχημα το οποίο πρέπει και θα το κερδίσουμε όλοι μαζί. Θέλω να επαναλάβω και με την ευκαιρία της επίσκεψής μου στο Υπουργείο ότι το ζήτημα των τιμών προφανώς έχει και μια ευρωπαϊκή διάσταση. Είχε γίνει πολλή συζήτηση προεκλογικά για την παρέμβαση την οποία έκανα στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα ζητήματα των πρακτικών πολυεθνικών επιχειρήσεων που πουλούν σε διαφορετικές τιμές παρεμφερή ίδια προϊόντα ανάλογα με το μέγεθος της αγοράς, ζημιώνοντας με αυτόν τον τρόπο τους Έλληνες καταναλωτές. Θα επιμείνω στο ζήτημα αυτό και πιστεύω ότι είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να απασχολήσει και τη στρατηγική ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επόμενη πενταετία. Η νέα αγορά δεν αφορά μόνο τις επιχειρήσεις, αφορά τους καταναλωτές και τέτοια φαινόμενα θα πρέπει να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά όχι μόνο σε εθνικό αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και είμαι απολύτως διατεθειμένος αυτήν την αποστολή να την φέρω εις πέρας, έχοντας συμμάχους και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, μικρότερες αγορές κατά κανόνα που βρίσκονται αντιμέτωπες με τέτοιες πρακτικές. Οι έλεγχοι στην αγορά θα συνεχιστούν. Η ΔΜΕ είναι με σημαντική κατάκτηση του Υπουργείου. Να θυμηθείτε λίγο από πού ξεκινήσαμε και πού είμαστε σήμερα και χαίρομαι γιατί θα μπορέσουμε να προσθέσουμε ακόμα 30 στελέχη για εξειδικευμένους ελέγχους στην αγορά. Τονίζω, κάνουμε παρεμβάσεις στην αγορά. Είναι όμως απαραίτητες σε αυτή τη συγκυρία και αυτές οι παρεμβάσεις θα εξακολουθούν να είναι σε ισχύ όσο επιμένει το φαινόμενο του πληθωρισμού. Θέλω όμως επίσης να σταθώ και στην άλλη πλευρά του Υπουργείου Ανάπτυξης, γιατί το Υπουργείο Ανάπτυξης δεν είναι μόνο ένα Υπουργείο τιμών και καταναλωτή, είναι και το Υπουργείο εκείνο το οποίο έχει ένα κρίσιμο ρόλο να παίξει στη στήριξη της αναπτυξιακής δυναμικής της ελληνικής οικονομίας, στη δημιουργία περισσότερων θέσεων εργασίας και συνεισφέρει και αυτό με τον τρόπο του στον κεντρικό μας στόχο που δεν είναι άλλο από την στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος μέσα από την αύξηση των ονομαστικών μισθών. Εκεί γίνονται πολύ σημαντικά πράγματα στο Υπουργείο. Να σταθώ μόνο στη μεγάλη σημασία την οποία αποδίδει η κυβέρνησή μας στην ελληνική βιομηχανία, στην ελληνική μεταποίηση, μέσα από την εκπόνηση μιας εθνικής βιομηχανικής στρατηγικής, η οποία ήδη εκδηλώνεται σε πολλά επίπεδα. Να αναφέρω και εγώ ενδεικτικά τον εξορθολογισμό που κάνουμε στα βιομηχανικά μας πάρκα, καθώς θεωρούμε δεδομένο ότι δεν μπορεί να υπάρχει βιομηχανία χωρίς οργανωμένους χώρους υποδοχής τέτοιων βιομηχανικών δραστηριοτήτων. Και βέβαια μια ξεχωριστή αναφορά στα θέματα τα οποία αφορούν την έρευνα και την καινοτομία, ένα διακριτό χαρτοφυλάκιο με νέα υφυπουργό. Και εκεί συζητάμε για μια σειρά από δράσεις που έχουν σημαντικό αναπτυξιακό αποτύπωμα. Ευρωπαϊκή πόρη, το λέω γιατί είμαστε πάλι την επόμενη μέρα των ευρωεκλογών, δεν καταφέραμε ίσως να εξηγήσουμε στους πολίτες γιατί η Ευρώπη τελικά είναι τόσο σημαντική στη ζωή μας, αλλά όλοι οι πόροι οι οποίοι διοχετεύονται στην έρευνα και στην καινοτομία είναι ευρωπαϊκοί πόροι. Προγράμματα όπως το Ερευνό Καινοτομό είναι σημαντικά προγράμματα τα οποία συνδέουν το χώρο της έρευνας με τον κόσμο της ανάπτυξης και της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας.
Τέλος, να πω ότι και το Υπουργείο Ανάπτυξης έχει το δικό του ρόλο να παίξει σε μια μεγάλη προσπάθεια την οποία κάνει συνολικά η κυβέρνηση και αφορά την αγορά εργασίας. Την κάλυψη των αναγκών της αγοράς εργασίας. Εσείς είστε η φυσική υποδοχή των αναγκών της επιχειρηματικότητας ως προς τις ελλείψεις που μπορεί να υπάρχουν σε εξειδικευμένο προσωπικό. Υπάρχουν ζητήματα και ευκαιρίες και μέσα από απλές παρεμβάσεις αντιγραφειοκρατικές να λύσουμε τέτοια προβλήματα. Ενδεικτικά αναφέρθηκε η κυρία Υφυπουργός στο παράδειγμα της Υπουργικής Απόφασης που αφορά τους χειριστές Clark, ένα μόνιμο ζήτημα το οποίο μας έθετε η βιομηχανία και το οποίο τώρα αντιμετωπίζεται. Ένα μόνο παράδειγμα όμως από τα πολλά τα οποία πρέπει να γίνουν την επόμενη μέρα, έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε ότι καθώς η οικονομία μας αναπτύσσεται και η ανεργία μειώνεται, ο αναπτυξιακός βραχίωνας της χώρας και ειδικά η μεταποίηση και η βιομηχανία θα μπορέσουν να έχουν στη διάθεσή τους εκείνο το εξειδικευμένο προσωπικό το οποίο θα τους επιτρέψει να καλύψει τις πραγματικές τους ανάγκες. Τέλος, να τονίσω ότι προσβλέπω πάντα και σε ένα ειλικρινή διάλογο με όλους τους φορείς της αγοράς. Έχουμε μια καινούρια διοίκηση, η οποία μόλις εξελέγει στον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών. Και θα το ξαναπώ, η υγιής επιχειρηματικότητα είναι αρρωγός σε αυτήν την προσπάθεια, αλλά πρέπει όλοι να αντιληφθούν ότι η συλλογική ευημερία και ο πλούτος ο οποίος δημιουργείται πρέπει να επιμερίζεται δίκαια, είτε αυτό αφορά το κεφάλαιο και τους εργαζόμενους, είτε αφορά τους καταναλωτές, οι οποίοι και αυτοί δεν μπορούν να είναι θύματα επιχειρηματικών πρακτικών που δεν έχουν θέση σε μια πραγματικά ελεύθερη και ανταγωνιστική οικονομία.